Ναι, ευχαριστώ τον Ηλία. Με τον Ηλία γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και ακόμα γιατί και στα επίπεδα των φορέων έχουμε και εμείς τις εντάσεις μας και τα λοιπά, αλλά η καλή προσωπική σχέση λύνει τα πάντα, όπως είναι και σε κάθε άλλη ομάδα προκειμένου να μπορεί να προχωρά. Πρέπει να πω ότι ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό δυναμικό μέσα εδώ και εντός της αίθουσας και έξω από την αίθουσα, σε αυτούς που έχουν προσεγγίσει και άλλους που μελλοντικά θα έρθουν μαζί μας. Εγώ χαίρομαι γιατί μπορώ σήμερα να πω ότι είδα μεγάλη χαρά το βιβλίο που έγραψε ο κύριος Κόλλιας, το οποίο απλοποιεί τόσο πολύ το marketing για τη μικρή επιχείρηση, γιατί μέχρι τώρα ακούμε ή διαβάζουμε ή πηγαίνουμε σε σεμινάρια που μιλάμε για το marketing, λέμε έννοιες, λένε έννοιες οι πάντες, και δεν ξέρουμε ότι δίπλα μας, αυτό βρήκα εγώ, ήταν φοβερό αυτό, το ότι είδα πρακτικές μικρών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν κάτι από το marketing, χωρίς όμως να ξέρουν και δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Αν αυτό λέγεται merchandising ή αν λέγεται ασθενή σημεία ή τα 4P κτλ. Αλλά το εφαρμόζουν και αυτό αποδίδει στην πράξη. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Και πιστεύω ότι και ελπίζω ότι θα μπορούμε να το πάρουμε, θα το μοιράσουμε σε όλους. Έχουμε κάνει μια συνεργασία. Αυτό ισχύει και για κάποιον οποιονδήποτε άλλο μέντορα, είτε με τα άρθρα που είπε ο Γιώργος προηγούμενα, γιατί πρέπει να αναδείξουμε και τις προσωπικότητες που είστε όλοι, με τεράστια εμπειρία και γνώση, για να φέρουμε κοντά τους επιχειρηματίες και να δουν ότι εδώ έχουμε ένα δυναμικό, ένα τεράστιο δυναμικό. Και σε επόμενη φάση, πέρα από τη συμμετοχή των ειδικών που σε λίγο θα είναι μαζί μας από το Βέλγιο και την Πολωνία και από τη Δανία που είχατε δει στο παρελθόν, ότι έχουμε και εδώ ανθρώπους που μπορούμε να οργανώσουμε μαζί τους τέτοιες συναντήσεις με διαφορετική προσέγγιση ο καθένας, μέντορες δηλαδή, οι οποίοι θα βάλουν μέσα στην ομάδα μια συζήτηση και έναν προβληματισμό που θα μπορούμε με μια εισήγηση, όχι για πολύ χρόνο, αλλά όμως θα μπορούμε να προσεγγίσουμε σύγχρονα ζητήματα της επιχειρηματικότητας με έναν απλό τρόπο και με αυτόν τον τρόπο θα φύγουμε όλοι πιο σοφοί μέσα από την όποια συνάντηση κάνουμε. Γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε και ένα κέντρο γνώσης. Αυτό είναι το ζήτημα. Το δίκτυο αυτό πρέπει να έχει μια γνώση και να την παρέχει αυτή τη γνώση, είτε είναι με τα newsletter, είτε είναι μέσω του site, είτε μέσω των workshops που επίσης θέλουμε να κάνουμε τις επιχειρήσεις για να φύγουμε από την ατομική συμβουλευτική. Εμείς ήδη πραγματοποιήσαμε το πρώτο workshop που ήταν για ζητήματα δανείων, υποχρεώσεων, εξοδικαστικού κτλ. Με τη βοήθεια του κ. Αναστασόπουλου, του δικηγόρου που έχουμε στο πρόγραμμα. Και είδαμε ότι αυτό λειτουργεί. Μπορεί να είναι και για άλλα ζητήματα. Μπορεί να είναι για το θέμα των πωλήσεων, να είναι το θέμα της οργάνωσης, να είναι το θέμα της διαχείρισης και ούτω καθεξής. Δηλαδή να κάνουμε ομάδες που έχουν ομοειδή προβλήματα από διαφορετικούς κλάδους, όπου ένα, δύο ή και περισσότεροι μέντορες κάθε φορά θα μπορούν να παρίστανται και αφού εισηγηθούν κάποιο θέμα σύντομα, να ανοίξουν την κουβέντα. Και με αυτόν τον τρόπο να βάλουμε τον προβληματισμό και θα δείτε ότι οι ίδιοι, όπως το ξέρουμε όλοι μας στην εκπαίδευση των ενηλίκων, ήδη ξέρουν τις λύσεις, αλλά εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να τις βγάλουν, για να αυτοί πρέπει να δώσουν λύσεις στην επιχείρησή τους. Δεν θα τις δώσουμε εμείς κυριολεκτικά, θα τους βοηθήσουμε να βγάλουν αυτό. Αυτό νομίζω και το ζήτημα όλο που και η Έλενα μας είπε την προηγούμενη φορά, το πώς θα βοηθήσουμε τις πλάγιες ερωτήσεις στο να βγάλουν αυτοί αυτό το που ξέρουν ήδη, αλλά δεν μπορούν να το οργανώσουν, γιατί όλα τα άλλα προβλήματα τους απασχολούν και δεν μπορούν να δώσουν τις λύσεις που πρέπει και να τους στηρίξουμε. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, το θέμα της ψυχολογικής στήριξης, αυτό που είδαμε με τον Ηλία από την πρώτη στιγμή στη Δανία, η άλλη προσέγγιση στο πρόγραμμα. Δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε ανθρώπους πρωταρχικά στην επιχείρηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι η αλλαγή στη σκέψη, στο μοντέλο, στην αντίληψη για το θέμα, το πώς προσεγγίζουμε την επιχείρηση και πώς τη βοηθάμε. Πρέπει να τον κάνουμε, να την κάνουμε, να τους κάνουμε να πιστέψουν στον εαυτό τους, να πιστέψουν στις δυνάμεις τους, να στηριχτούν φυσικά σε εσάς, στους μέντορες, που έχετε τη σοφία για να τους βοηθήσει στο τομέα αυτών των οποίων
θα κληθείτε να τους υποστηρίξετε και αυτοί να αποφασίσουν να το βάλουν, να βάλουν στην εφαρμογή, δηλαδή να φτιάξουν το πρόγραμμά τους και αυτό να το τηρήσουν που θα τους βγάλει από την κρίση. Σήμερα, είπε ο Ηλίας, ότι συζητάγαμε στο ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, είχαν έρθει Δανείοι και μας παρουσίασαν το Machine Learning. Το Machine Learning είναι μια εφαρμογή, σας είχαμε μιλήσει στην αρχή γι' αυτό, που ασχολείται με την πρόβλεψη, δηλαδή εισάγουμε στοιχεία των επιχειρήσεων, οικονομικά στοιχεία, έχει περίπου 17 δείκτες και με βάση έναν αλγόριθμο θα βγάζει ποιες επιχειρήσεις είναι σε distress και ποιες δεν είναι σε distress. Φυσικά με τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να βάλουμε μέσα. Είναι κάτι, μια πολύ φιλόδοξη προσπάθεια. Θα κοιτάξουμε πώς μπορούμε και αυτό να το προσαρμόσουμε στη χώρα μας, να δούμε αν μπορεί να τρέξει, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που δεν τηρεί στοιχεία βιβλία τρίτης κατηγορίας, να έχουμε πολλούς δείκτες κτλ. Και ήταν και το Υπουργείο σήμερα, το ΓΕΜΗ δηλαδή, να δούμε και με τα άλλα στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν β' κατηγορίας, να δούμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε, να βρούμε τις επιχειρήσεις αυτές. Φυσικά η Ελλάδα είναι μια άλλη πραγματικότητα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι σε distress. Εμείς τουλάχιστον από την εμπειρία που είχαμε, από ένα κλάδο, έναν τομέα μεγάλων που ήρθαν εδώ μετά από κάποιες παρεμβάσεις που κάναμε, επώνυμες επιχειρήσεις, μεγάλες, μεσαίες. Και αναρωτήθηκα όταν ήρθαν και ήταν το πρόεδρο, είπα, εσείς τώρα κύριε πρόεδρε που εκπροσωπείτε ένα μεγάλο αριθμό σε εισαγωγικά βιομηχανιών στην Αττική, γιατί ήρθατε στο επιμελητήριο? Τι πιστεύετε ότι μπορεί να πάρετε από εμάς? Και είπαν ότι μάθαμε για τη δουλειά που κάνετε, ξέρουμε ότι μπορούμε να πάρουμε βοήθεια και να ξέρετε το εξής. Μετά από 8 ή 10 χρόνια κρίσης, έχουμε φτάσει στα βάνη. Έχουμε πιάσει στα βάνη. Δεν έχουμε χρέη μείνει στις τράπεζες ακόμη, αλλά αν δεν πάρουμε μέτρα, ξέρουμε ότι σε ένα χρόνο θα είμαστε και εμείς στην ίδια κατάσταση. Αυτό είναι κανονική κατάσταση σε distress. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι το κίνδυνο και έρχομαι πριν ακόμα φτάσω στο απροχώρητο για να πάρω βοήθεια. Δεν λέω για τις άλλες περιπτώσεις, στο 30-40% που έχουν χρέη στις τράπεζες, στα ταμεία, στην εφορία, από αυτές που μόνο τους είναι σε distress εκ των πραγμάτων και είναι άλλη κατηγορία, πραγματικά τελείως διαφορετική. Γιώργο, ναι, ήθελες να πεις κάτι.